Γεια σας, είμαι η Ρίτα από Καλλιρίστη Vintage. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ανάγλυφα σχέδια πάνω στις επιφάνειές σας χρησιμοποιώντας stencil. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι το stencil, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα διάτριτο σχέδιο που συνήθως είναι πάνω σε ένα χοντρό πλαστικό ανθεκτικό ή θα έπρεπε να είναι σε ένα χοντρό και ανθεκτικό. Και συνήθως το βάζουμε πάνω σε μια επιφάνεια, περνάμε από πάνω ένα δεύτερο χρώμα και μας αφήνει το σχέδιο όταν το σηκώνουμε. Σήμερα όμως θα κάνουμε ανάγλυφο stencil, δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε χρώμα για να δημιουργήσουμε σχέδιο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε μια πάστα. Θα χρησιμοποιήσουμε, μισό λεπτό να το φέρω γιατί το ξέχασα, αυτό εδώ το υλικό, το heavy gesso. Δεν αυτή η βασική του χρήση, αλλά μένα με βολεύει πάρα πολύ, γιατί όπως θα δείτε είναι πάρα πολύ απαλό, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και με βολεύει πολύ και στεγνώνει καλά χωρίς να αφήνει πολλές ατέλειες στην επιφάνεια. Ένα άλλο υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το modeling paste. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και όποιο άλλο τέτοιο υλικό σας βολεύει εσάς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και απλό στόκο. Απλώς εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα υλικά που δεν είναι τοξικά, που ξέρω ότι σίγουρα είναι ασφαλή για την υγεία μου. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να σας πω για την ποιότητα του stencil που θα χρησιμοποιήσετε. Όταν κάνετε ανάγλυφα stencil, πρέπει να προσέχετε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το stencil πρέπει να είναι σχετικά χοντρό, γιατί θα βάλουμε μέσα ένα πηχτό υλικό. Και δεύτερον, ότι δεν πρέπει να έχει πολύ πολύ λεπτά και περίτεχνα σχεδιάκια. Γιατί αλλιώς ο στόκος θα κολλήσει μέσα στα σχεδιάκια, δεν θα μείνει στην επιφάνεια και θα είναι και πολύ δύσκολο να καθαρίσουμε μετά το stencil. Οπότε, καθαρά και αδρά σχέδια και χοντρό υλικό. Πάμε λοιπόν να το δούμε και στην πράξη. Εγώ θα περάσω το ανάγλυφο stencil μου σε μια επιφάνεια την οποία δεν την έχω βάψει ακόμα, γιατί θέλω να το βάψω όλο μαζί. Λοιπόν, βάζουμε από πάνω το stencil μας, το οποίο stencil πρέπει να είναι καθαρό. Ωραία. Εάν θέλετε, μπορείτε να το στερεώσετε με σελοτέιπ στις γωνίες, για να το στερεώσω κι εγώ. Απλώς μας βοηθάει λίγο αυτό, μην κάνουμε καμιά άτσαλη κίνηση και το μετακινήσουμε. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπατουλίτσα, μια πλαστική καρτούλα. Αυτή είναι καρτούλα της Vintage Paint, την έχω στο κατάστημά μου. Και αυτή το ίδιο, αυτό είναι λίγο πιο μαλακό. Θα δείτε τι βολεύει εσάς. Για να ξεκινήσω με τη σπατουλίτσα. Περνάμε λοιπόν το υλικό μας πάνω από την επιφάνεια. Όπως βλέπετε το λιένω, γιατί όσο πιο λίο είναι από πάνω, τόσο πιο ομοιόμορφο θα βγει το σχεδιάκι μου από κάτω. Και να δοκιμάσω τώρα με τις άλλες καρτούλες που έχω να το περάσω. Να δω τι με βολεύει περισσότερο. Ναι, αυτό νομίζω με βολεύει πιο πολύ γιατί έχει μεγαλύτερη επιφάνεια. Είναι βελούδινη η υφή από αυτό το υλικό που χρησιμοποιώ και απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη σκόνη διαμόρφωσης της Vintage Paint. Σας έχω δείξει σε ένα άλλο βιντεάκι πώς μπορείτε να την ανακατεύετε με χρώμα για να κάνετε μια πάστα παρόμοια, για να κάνετε ένα άγλυφο σχέδιο. Αφού λοιπόν έχει περαστεί παντού το υλικό μας, αφαιρούμε προσεκτικά το stencil και το σχέδιο έχει βγει στην επιφάνεια. Το επόμενο βήμα είναι να αφήσω το σχέδιό μου να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Εγώ το αφήνω 24 ώρες και μετά επιστρέφουμε για το επόμενο βήμα. Επίσης, πολύ σημαντικό, μόλις τελειώσετε, πηγαίνετε αμέσως να πλύνετε το stencil σας, γιατί δεν θέλετε αυτός ο στόκος να στεγνώσει πάνω, γιατί θα σας το καταστρέψει. Θα το πλύνετε με νεράκι και με σαπουνάκι. Και άμα χρειαστεί, θα πάρετε και ένα φουρτσάκι με μαλακές τρίχες και θα τρίψετε για να φύγει ο στόκος από όλες τις μικρές λεπτομέρειες. Το stencil μου λοιπόν έχει αρχίσει να στεγνώνει και εδώ ήθελα να σας δείξω πως σε αυτά τα σημεία βλέπετε και εδώ πέρα μου έχει ξεφύγει ο στόκος και μου έχει κάνει αυτή την μουτζουρίτσα εδώ. Γι' αυτό το λόγο πάντα προτιμώ εγώ να κάνω το ανάγλυφο stencil μου πριν ξεκινήσω το βάψιμο, γιατί με το που θα το βάψουμε από πάνω το ανάγλυφο stencil, όλες αυτές οι μικροατέλειες που έχουμε θα εξαφανιστούν. Το stencil μου έχει στεγνώσει
Αν δείτε ότι έχει κάποια σημεία τα οποία είναι τραχιά, θα έρθετε με ένα μέτριο γυαλό χαρτό, ένα λιαντικό σφουγγαράκι και θα το τρίψετε απαλά από πάνω για να λιανθεί επιφάνεια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το χρώμα. Τον στένσιλ μου στέρνωσε και τώρα το περνάω από πάνω με το δεύτερο χέρι χρώμα. Έχω επιλέξει την απόχρωση Faded Rose. Ψεκάζω λίγο για να γλιστράει το πινέλο μου. Κάνω τα μποναριστά μέσα στο σχέδιο για να πάει παντού το χρώμα. Και περιμένω να στεγνώσει και το δεύτερο χέρι μου. Έχω περάσει και το δεύτερο χέρι χρώμα, έχει στεγνώσει. Και άμα το θέλετε έτσι τελείως απλό και λιτό, μπορείτε να το αφήσετε εδώ και απλώς να σφραγίσετε από πάνω με κερί ή με βερνίκι. Εγώ θέλω όμως να του δώσω έτσι μία ακόμα τσαχπινιά, οπότε θα σας δώσω μία ιδέα για το τι μπορείτε να κάνετε ακόμα, αν θέλετε να τονίσετε το σχέδιό σας ή να το παλαιώσετε. Λοιπόν, παίρνω πάλι το στένσιλ μου. Προσπαθώ να βρω ακριβώς πώς το είχα βάλει. Είμαστε εδώ ακριβώς. Και θα πάρω ένα λευκό χρώμα και το πινέλο στένσιλ της Vintage Paint. Βλέπετε πώς έχει μαλακές συνθετικές τρίχες και εδώ πέρα πάνω είναι τελείως flat. Αυτό θα μας βοηθήσει να περάσουμε το σχέδιο στα μποτά πάνω από το στένσιλ μας. Βουτάω το πινελάκι μου στο χρώμα, τόσο λίγο. Μαδιάζω, δεν θέλουμε να έχει πολύ χρώμα πάνω. Και ερχόμαστε και το περνάμε τα μποναριστά πάνω από το σχέδιό μας. Για να δούμε τι κάνουμε. Το κρατάω προσεκτικά από εδώ. Βλέπετε πως έχει αρχίσει να βγαίνει το λευκό από κάτω, τονίζοντας πολύ διακριτικά το ανάγλυφο στένσιλ μας. Το σχεδιάκι μου είναι έτοιμο. Σε αυτό το στάδιο πάλι θα μπορούσαμε να σταματήσουμε και απλώς από πάνω να σφραγίσουμε. Μπορούμε βέβαια να το προχωρήσουμε κι άλλο. Άμα θέλουμε να κάνουμε παλαίωση, τι κάνουμε. Περιμένουμε να στεγνώσει το χρώμα μας και μετά σφραγίζουμε πρώτα με διάφανο κερί. Έχω βάλει παντού το διάφανο κεράκι μου. Θα σκουπίσω πολύ ελαφριά την επιφάνειά μου. Άμα το αφήσετε να στεγνώσει κανένα δύο ώρα, δεν χρειάζεται να σκουπίσετε. Απλώς τώρα εγώ το σκουπίζω για να μην είναι πολύ λιπαρό, γιατί αν είναι πολύ λιπαρό θα μας φύγει τελείως το σκούρο το κερί, δεν θα μπορέσει να καθίσει στην επιφάνεια. Παίρνω τώρα το σκούρο κεράκι μου, το σκούρο καφέ. Και το περνάω από πάνω. Σας φαίνεται πολύ λερωμένο και μουτζουρωμένο και πανικοβληθήκατε τώρα, περιμένετε. Δεν σταματάμε εδώ. Θα έρθουμε με το πανάκι μας και θα σκουπίσουμε. Βλέπετε. Ο στόχος μας εδώ είναι ουσιαστικά απλώς να δημιουργήσουμε σκιάσεις ανάμεσα στα σχέδια από το στένσιλ. Το έκανα βιαστικά και δεν το έκανα σωστά. Κάνουμε μία μπαλίτσα. Και έτσι η δουλειά μας είναι πολύ πιο εύκολη. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά εγώ θα το πω και ένα βηματάκι ακόμα περισσότερο, γιατί θέλω να βάλω και λίγο μεταλλικό κεράκι. Παίρνω πάλι το στένσιλ μου. Ανοίγω το χρυσό κεράκι μου. Και έρχομαι πάνω. Και τονίζω κάποια σημεία γύρω-γύρω. Αφού περάσω το κεράκι, έρχομαι λίγο από πάνω και παίρνω λίγο από τα σημεία που μου φαίνεται έντονο. Θέλω πάρα πολύ διακριτικό αποτέλεσμα. Και το στενσιλάκι μας είναι έτοιμο. Αναλόγως το γούστο σας, επιλέγετε κι εσείς το συνδυασμό των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσετε, αν θα κάνετε παλαίωση, αν θα το αφήσετε σκέτο. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Φανταστείτε το αυτό τώρα σε ένα ντουλάπι, στο πλαϊνό από μια σιρταριέρα. Μπορείτε να διακοσμήσετε ολόκληρη ντουλάπα με αυτό, άμα θέλετε ένα διακριτικό σχέδιο. Να βάλετε μόνο ανάγλυφα στένσιλ, ας πούμε, και από πάνω να το βάψετε. Και έτσι θα τις δώσετε λίγο ενδιαφέρον,
χωρίς να τη φορτώσετε. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε και διακοσμητικό, άμα θέλετε. Να σας δείξω εγώ μερικές εφαρμογές που έκανα όταν πειραματιζόμουν. Έκανα αυτό εδώ το πινακάκι. Εδώ έκανα ανάγλυφο stencil χρησιμοποιώντας τη σκόνη διαμόρφωσης. Έχω κάνει ένα βιντεάκι όπου δείχνω πώς να κάνετε ανάγλυφο stencil με σκόνη διαμόρφωσης. Μπορείτε να το δείτε στα σχόλια κάτω, το σύνδεσμο. Και έκανα και αυτόν εδώ τον πίνακα, είναι καμβάς. Και αυτό είναι με ανάγλυφο στένσιλ και αυτό από πάνω. Και χρησιμοποίησα για λίγη λάμψη το κερί σαμπάνι. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι και οι οδηγίες και οι ιδέες που σας έδωσα. Σας εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε σύντομα. Σας φιλώ. Γεια σας.